πάλι η ομάδα. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Τάσο Νικολογιάννη, ο οποίος βγήκε νωρίτερα, μας είπε για τους τραυματισμούς του Βέρμπιτς και του Σέγκεφελτ, οι οποίοι θα χάσουν από ό,τι φαίνεται το μάτς με τον Ιωνικό. Να μας πει τώρα και περισσότερα. Έλα, Τάσο, πάλι τι κάνεις. Γεια σας. Να διορθώσω κάτι. Ναι, ναι. Ο Βέρμπιτς είναι νοκάουτ με τον Ιωνικό. Α, οριστικά, έτσι. Ναι, έχει θλάσει πρώτου βαθμού. Την έπαθε κάποια στιγμή στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, γι' αυτό και έγινε αλλαγή. Και όταν βγήκε αλλαγή, έδειχνε μάλιστα το σημείο που είχε αυτή τη μικρή θλάση. Με το Βόλο στο κύπελο. Την Πέμπτη, ναι. Ναι, ναι, με το Βόλο στο κύπελο. Ευτυχώς μέσα στην ατυχία του είναι τυχερός, δεν έπαθε κάτι πιο σοβαρό. Ναι. Δηλαδή με τον Όφη θα είναι διαθέσιμος. Οπότε και ο Σέγκεφελτ. Ο Σέγκεφελτ άρχισε περίπτωση να προλάβει να είναι στην αποστολή. Είναι οριακός. Δηλαδή ο Σέγκεφελτ, αυτό θα διορθώσω, έχει την ενότητα στη Γάπα και την ενότητα στη Γάπα. Έχουμε σήμερα Κυριακή, έχουμε άλλες δύο μέρες. Ναι, ναι. Εάν την Τρίτη κάνει προπόνηση, πιστεύω ότι μπορεί να είναι στην αποστολή, θα το δούμε. Mm-hmm. Άρα ο Σέγκεφελτ το παλεύει να προλάβει το μάζο του Ιωνικού την Τετάρτη. Εφόσον έτσι τώρα είναι η απουσία του Σέγκεφελτ, πάμε Σάρλι, Πούγκουρας. Αν δεν παίξει ο Σέγκεφελτ, ο πρώτος υποψήφιος είναι ο Πούγκουρας, mm-hmm, ο οποίος προπονείται. Και στα φιλικά τα πήγε καλά στην Κύπρο, νομίζω. Ακριβώς, γι' αυτό εγώ λέω. Και στα επίσημα, τα δύο παιδιά αυτά που παίξανε. Αν ο Πούγκουρας δεν είχε την καθεντερίτιδα που είχε χάσει κάποιες υπομονές, θα σου έλεγα σίγουρα τον Πούγκουρα. Αλλά αυτό λίγο. Αλλά πιστεύω ότι είναι πρώτος υποψήφιος να παίξει ο Πούγκουρας και δεύτερος ο Σάρλι στο παιχνίδι με τον Ιωνικό, εφόσον δεν παίξει ο Σέγκεφελτ. Ξαναλέω, στη θέση του Βέρμπιτς θα παίξει ο Μπερνάρ και θα μπει ένα χάφ ακόμα στην μεσαία γραμμή, ο Κουρμπέλης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έτσι το βλέπω, με Ρούμπεν, Τσέριν, Κουρμπέλη, Μπερνάρ, Σπόραρ και Παλάσιος. Mm-hmm. Είναι το πιο πιθανό σχήμα. Εντάξει, μπελάζει για τον Παναθηναϊκό έτσι ξαφνικά, ας πούμε, γιατί έχει ήδη και τα θέματα, τα γνωστά. Είναι έτσι νέα τυχαία, ρε παιδάκι μου, διότι πρόκειται να δεις τώρα τι γίνεται. Ο Βέρμπιτς έχει κάνει με το Βόλτο καλύτερο το παιχνίδι. Και στην Κύπρο ήταν καλός πολύ. Και στην Κύπρο ήταν καλός. Στις πρώτες μέρες στην Κύπρο είχε σταθεί με ένα τσίμπημα και τον προστάτευσαν. Νομίζω το πρώτο παιχνίδι δεν έχει παίξει, από ό,τι θυμάμαι, και μάλιστα είχε απουσιάσει από τις τέσσερις προπονήσεις, αλλά μετά αυτό το έχει ξεπεράσει. Έκανε καλό παιχνίδι, καλά παιχνίδια στην Κύπρο, ειδικά το τελευταίο φιλικό του με την Πάφο που μπήκε και έτσι στο πέναλτι. Και με τη Νέα Σαλαμίνα ήταν καλός. Έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι στο Βόλο και εκεί που λες ότι έχω έναν παίκτη που μου κάνει διαφορά, έπαθα αυτό που έπαθα. Αλλά εντάξει, είναι για ένα παιχνίδι. Δηλαδή ναι, καλά, θα μπορούσε να ήταν κάτι χειρότερο. Αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Το έχω συνειδητοποιήσει στον Παναθηναϊκό ότι την Τετάρτη θα γίνει μια πολύ μεγάλη μάχη. Ένας Ιωνικός ο οποίος μπορεί να δέχει και 7 γκολ στο φιλικό αλλά από τον Όφη, αλλά συνήθως αυτές οι βαριές ήττες συσπηρώνουν τις ομάδες και τις κάνουν πολύ πιο προσεκτικές, ειδικά όταν έχουν το κίνητρο να ανακόψουν βαθμούς από τον πρωτοπόρο. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να πάει να δώσει μια μεγάλη μάχη εκεί και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει μια άμυνα πολύ κλειστή με 5-3-2 όπως παίζει συνήθως ο Ιωνικός όταν παίζει τον Παναθηναϊκό. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι δουλεύει αυτές τις μέρες της προπονήσης ο Γιωβάνοβιτς για να είναι ως δυνατόν πιο έτοιμη η ομάδα στο παιχνίδι αυτό της ερχόμενης Τετάρτης. Να επαναλάβω, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα κατά καιρούς, ότι εισιτήριο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει για αυτό το μάτς, για ευνόητους λόγους, θα καταλαβαίνουν όλοι. Ναι. Δεν είναι όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια να παίρνει εισιτήρια. Έτσι. Και να πάμε λίγο στα μεταγραφικά, διότι υπάρχουν πολλά μηνύματα, φαντάζομαι, από τον κόσμο για το τι γίνεται. Mm-hmm. Να πω ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο η περίπτωση του Πούχατς, του αριστερού μπακ της Ουνιών Βερολίνου. Ίσως να έχουμε θετικές εξελίξεις στο ερχόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έχει εκδηλώσει τον ενδιαφέρον, η μοναδική ομάδα που έχει εκδηλώσει τον ενδιαφέρον. Υπάρχουν δημοσιεύματα και για άλλες ομάδες, αλλά δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει εκδηλώσει τον ενδιαφέρον. Mm-hmm. Είναι αριστερό μπακ 23 χρονών. Έχει πολύ καλά στοιχεία. Είναι ένας παίκτης που έρχεται για να αποτελέσει μια αναλλακτική λύση πίσω από τον Χουάνκαρ. Αλλά μην το αποκλείσουμε να του βάλει, εφόσον όλα πάνε καλά και έρθει, ανταγωνισμό, διότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Και σίγουρα με αυτή την κίνηση, αν την κάνει ο Παναθηναϊκός, ουσιαστικά καλύπτει 100% το κοινό του Γκάνεα που θα τον έχει μέσα στο τέλος της σεζόν. Και θα έρθει με δανεισμό, αν έρθει έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή η μεταγραφή αυτή θα κλείσει με δανεισμό για τους λόγους που εξηγήσαμε πριν από μέρες. Ναι, ναι. Διότι ο Γκάνεα από το καλοκαίρι θα είναι διαθέσιμος και από το καλοκαίρι θα δουν τι θα κάνουν. Οι άλλες δύο περιπτώσεις του Γιάχα Μπανκς, παρά τα δημοσιεύματα, δεν φαίνεται κάτι να έχει προχωρήσει. Είναι στάσιμη. Όσον αφορά τον Γκάουλι, αυτό που ξέρω εγώ από κύκλους μάτζερ είναι ότι υπάρχουν συζητήσεις, αλλά υπάρχουν και ομάδες από τη Σαουδική Αραβία που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για τον παίκτη. Ο παίκτης αυτή τη στιγμή, επειδή έχει διακοπεί το βουλγάρικο πρωτάθλημα, δεν κάνει προπονήσεις με την ομάδα του, ούτε ο Λουτογκόρετς. Θα επιστρέψει προπονήσεις Λουτογκόρετς στις επόμενες μέρες.
μετά τα Χριστούγεννα, μετά την Πρωτοχρονιά μάλλον. Υπάρχει κινητικότητα, ο Παναθηναϊκός όντως έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και είναι τεθειμένος να δώσει ένα πολύ σημαντικό ποσό. Αλλά αν, όπως λένε στη Βουλγαρία, οι απαιτήσεις της Βιντογκόρης είναι στα 3 και 3,5 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι το θεωρώ απίθανο να γίνει κάτι. Ναι, λογικό. Λογικό. Τώρα, κάτι άλλο για μεταγραφή χειροπιαστό με όνομα δεν γνωρίζω. Απλά λέω ότι πέρα από το αριστερό μπακ που φαίνεται ότι θα καταλήξει θετικά, για τις άλλες δύο θέσεις που καίγεται ο Παναθηναϊκός, και τη θέση του δεξιού εξτρέμ και τη θέση του 8-10, κοιτάνε και άλλες περιπτώσεις, έτσι ώστε εάν δεν προχωρήσει. Αν δεν προχωρήσουν οι δύο περιπτώσεις που ανέφερα, να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν κάτι άλλο, και νομίζω αυτό θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Δηλαδή, σας είπα ότι στόχος είναι μια μεταγραφή τουλάχιστον να κλείσουμε εκτός Δεκεμβρίου, και από εκεί και πέρα μέσα στο Γενάρη να υπάρχει γρήγορα ενίσχυση για τις θέσεις κυρίως του δεξιού εξτρέμου και του χαφ στο 8-10. Βεβαίως και το αριστερό μπακ είναι απαραίτητο, διότι αν ο Χουάνκαρ δεν μπορεί να παίξει κάποιον μας, δεν υπάρχει κλασικός αριστεροπόδαρος. Φαίνεται όμως ότι επειδή είναι δανεισμός και επειδή ίσως το αριστερό μπακ πάει χρονικά πιο γρήγορα. Άρα επαναλαμβάνω ότι και για τις άλλες θέσεις υπάρχει έτσι έρευνα και κοιτάνε πολλούς παίκτες πλέον για να ανάψει το πράσινο φως ο Γιωβάνος και για άλλους και να προχωρήσουν άλλες περιπτώσεις εφόσον τα θέματα αυτά παραμείνουν στάσιμα τις επόμενες ημέρες. Ωραία, οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Έγινε, γεια σας. Ευχαριστούμε, Τάσο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν.